Για 4 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από μια αποστροφή στην ομιλία του εισηγητή της πλειοψηφίας, που μίλησε για ένα νομοσχέδιο εξαιρετικά δημοφιλές, για το οποίο και η κυβέρνηση φαντάζομαι ότι είναι αντίστοιχα εξαιρετικά υπερήφανη. Το ζήτημα είναι, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, αν όταν μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που αφορά την ανάπτυξη του τόπου, στην συγκεκριμένη συγκυρία, η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να νομοθετεί με κριτήριο την δημοφιλία του νομοθετήματος ή με κριτήρια αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις διατάξεις που φέρνει προς ρύθμιση. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να θυμίσω σε όλους την κατάσταση με την οποία περιγράφεται η ελληνική οικονομία από την κυβέρνηση, ανέξοδα και ανεύθυνα όταν ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά νομίζω με τον ίδιο τρόπο και σήμερα. Να θυμίσω δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό είχε μιλήσει για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας που μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνη της Εσθονίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας. Και να θυμίσω ότι ένα χρόνο μετά και επί των ημερών τους, η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας έχει υποβαθμιστεί από έναν από τους εγκυρότερους διεθνείς οίκους, ενώ την ίδια στιγμή άλλος έγκυρος διεθνής οίκος αναθεώρησε σε αρνητική αποσταθερή την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Και να θυμίσω επίσης τις κορώνες σε σχέση με το μεταολυμπιακό μέλλον της Ελλάδας, με τους ρυθμούς ανάπτυξης που αναφερόντουσαν ως πλαστή και το μαύρο μέλλον, την μαύρη τρύπα της ελληνικής οικονομίας στην επαύριο των Ολυμπιακών Αγώνων. Λοιπόν, με βάση αυτό το περιβάλλον και αυτή τη συγκυρία, έχω την εντύπωση ότι θα περίμενε κανείς και βεβαίως πρώτα απ' όλους η αγορά άλλα κριτήρια σε σχέση με την σύνταξη και την κατάθεση ενός αναπτυξιακού νόμου. Να θυμίσω επίσης ότι η τροποποίηση του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου που έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2004 περιείχε πολύ συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χωρίς ποτέ να γνωρίζουμε το γιατί. Ή μάλλον εντάσσοντάς το και αυτό στην ανέξοδη, λαϊκίστικη και ανεύθυνη αντιπολίτευση την οποία εξακολουθεί να ισχύει χωρίς να έχει συναισθανθεί ότι τώρα πια δεν είναι στην αντιπολίτευση αλλά κυβερνά τον τόπο. Για να γίνω πιο σαφής, οι ρυθμίσεις αυτές αφορούσαν ρήτρες διευκόλυνσης μεγάλων επενδύσεων, αύξηση πλαφών ενισχύσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις, ρυθμίσεις ελαστικές σε ζητήματα προθεσμιών και εφαρμογών του νόμου, αλλά και μια μερική ελαστικοποίηση των ρυθμίσεων σε σχέση με την απασχόληση. Ανταυτόν, επιλέχθηκε να χαθεί όλο το 2004, και νομίζω ότι είναι μια επιλογή με συγκεκριμένο κόστος, γιατί θυμίζω ότι το καθεστώς των αυξημένων ενισχύσεων ισχύει μέχρι το 2006 και άρα μια κρίσιμη μεταολυμπιακή χρονιά ουσιαστικά χάνεται. Το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα μη στοχευμένο νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο με πελατειακό περιεχόμενο και κατεύθυνση, που δεν περιέχει αναπτυξιακή στρατηγική, ούτε περιλαμβάνει αναπτυξιακούς στόχους σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο. Επειδή ακούμε πολύ αυτό τον καιρό από συναδέλφους της συμπολίτευσης ότι δεν υπάρχουν πράσινα και γαλάζια προβλήματα, και εδώ φαντάζομαι ότι όλοι είμαστε σύμφωνοι, υπάρχουν όμως αντίστοιχα προοδευτικές και συντηρητικές απαντήσεις στα προβλήματα αυτά και λύσεις. Και το λέω αυτό με αφορμή την βασική πρόβλεψη του νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά την αποσύνδεση των επενδύσεων από τις θέσεις απασχόλησης, που αφορά και ακριβώς μια διαφορά πολιτικής ανάμεσα σε εμάς και την κυβέρνηση στο πώς αντιμετωπίζουμε την αντιμετώπιση της ανεργίας και της απασχόλησης, πώς το είχαμε κατοχυρώσει αυτό στον υπάρχοντα αναπτυξιακό νόμο, με προβλήματα είναι αλήθεια, με την αγορά απέναντι, γιατί για μας προτεραιότητα ήταν η κοινωνική συνοχή και μια κοινωνία δικαιοσύνης και όχι το βασίλειο της αγοράς χωρίς κανέναν παρεμβατικό ρόλο και ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Η μείωση της ίδιας συμμετοχής, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω αμέσως, του επενδυτή από το 40 στο 25%, πέρα από το ότι είναι μία ρύθμιση που ξεπερνάει τις προσδοκίες των φανατικότερων κηρύκων της αγοράς, ούτε καν στα αιτήματά τους δεν βρισκόταν, ο ΣΕΒ δεν είχε τέτοιο αίτημα, είναι ασφαλέστατα
λόγος για να δημιουργηθούν βεβαιότητες και όχι απλώς ανησυχίες και συνειρμοί που παραπέμπουν στα κουφάρια που δημιουργήθηκαν και εγκαταλείφθηκαν στο παρελθόν στη Θράκη. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος και δεν έχετε καμιά ασφαλιστική δικλίδα να δημιουργηθούν νέες προβληματικές επιχειρήσεις και δανειακές επιφαρήσεις χάρισμα στο τραπεζικό σύστημα. Δεν υφίσταται κανένα επιχειρηματικό ρίσκο, ενώ απαιτείται αυστηρός έλεγχος για τον οποίο δεν έχουμε κανένα τέτοιο δείγμα. Ευχαριστώ. Τη συνεδρίαση παρακολουθούν από τα αναοδυτικά θεωρία της Βουλής, αφού προηγουμένως ξαναγήθηκαν σε χώρους του κτηρίου της Βουλής 39 μαθητές και μαθήτριες και ένας δάσκαλος από το σχολείο Ελληνογερμανική Αγωγή. Η Βουλή τους καλωσορίζει. Το λόγο έχει ο κύριος Γεώργιος Καλατζής. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι έλλειψη γενναιότητος από όλους μας να μην την αναγνωρίσουμε. Είστε πρόεδρε, κυρία Αποστολάκη, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας παρουσίασε το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2005 και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ζητά από την Εθνική Αντιπροσωπεία την ψήφισή του. Μόνο που υπάρχει μια λεπτομέρεια. Έχει ήδη προαναγγελθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ότι ο προϋπολογισμός θα αμφισβητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά μια διαβολική σύμπτωση τη μέρα που εσείς θα ζητάτε την ψήφισή του. Έχει ήδη αναγνωριστεί ότι ο προϋπολογισμός που καταρτήσατε δεν είναι σε θέση να εκτελεστεί. Αφήνοντας όμως αυτό το πολιτικό παράδοξο, το οποίο φαντάζομαι ότι η ιστορία θα χρεώσει στον κύριο Αλογοσκούφη, όπως και η ελληνική κοινωνία, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η προσπάθεια ανίχνευσης των βασικών χαρακτηριστικών της φιλοσοφίας που εκφράζει και του τρόπου που μετουσιώνει τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, τις τόσο απλόχερα μοιρασμένες, σε συγκεκριμένες πράξεις και έργα. Κυρίαρχο στοιχείο στην κατάρτιση του κάθε προϋπολογισμού είναι ο ρόλος που καλείται να παίξει στη λειτουργία της οικονομίας και την συνοχή της κοινωνίας. Ένας ρόλος που δεν αναφέρεται μόνο στην διαμόρφωση και διαχείριση των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στα έσοδα και τις δαπάνες, αλλά πολύ περισσότερο αναφέρεται σε θέματα βασικών αρχών και αξιών. Την πολιτική φιλοσοφία που καθοδηγεί τις επιλογές, θέτει τους στόχους και διέπει τις πρακτικές και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την υλοποίησή του. Ασφαλώς δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το πρώτο και άμεσα διακριτό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό της νέας κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, είναι η συνειδητή προσπάθεια περιορισμού και απαξίωσης του ρόλου που πρέπει να παίζει το κράτος ως εγγυητής της κοινωνικής συνοχής. Είναι προφανές ότι ο ιδιωτικός τομέας, οι επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί παρά να είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης σε μια σύγχρονη ανταγωνιστική κοινωνία. Είναι όμως κυρίαρχο το πώς επιδιώκεται αυτός ο στόχος. Είναι εξίσου σημαντικό να μην αγνοηθεί ο θετικός ρόλος και η δυνατότητα συμβολής και παρέμβασης του κράτους προς την ίδια κατεύθυνση. Όχι μόνο γιατί σε μια μικρή οικονομία όπως είναι η ελληνική, η λειτουργία των αγορών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρως ανταγωνιστική και αποτελεσματική στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Όχι μόνο γιατί ο μηχανισμός της αγοράς δεν μπορεί εξ ορισμού να εξασφαλίσει την παραγωγή και διανομή των αναγκαίων δημοσίων αγαθών, αλλά κυρίως γιατί μια ισότιμη και αγαστή συνεργασία και συμπληρωματικότητα στη δράση όλων των φορέων της αγοράς και της οικονομίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί μια συνεχής και βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι προφανές ότι εμείς δεν μπορούμε παρά να διαφωνήσουμε με τον τρόπο που επιδιώκεται ο στόχος που ανέφερα και που εξαντλείται στη δραστική μείωση των επενδυτικών δαπανών και την ουσιαστική καθήλωση των τρεχουσών δαπανών του κράτους. Ακόμη και χωρίς να επιχειρηθεί πλήρης μακροοικονομική εκτίμηση των ποσοτικών μεγεθών και των επιπτώσεών τους, είναι προφανές ότι οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και γενικότερα του κρατικού προϋπολογισμού, όπως αυτές προτείνονται από την κυβέρνηση, θα ασκήσουν ισχυρότατες υφυσιακές πιέσεις πάνω στην ελληνική οικονομία. Η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε πραγματικούς όρους εκτιμάται ότι θα φτάσει το 20% και αν κανείς προσθέσει τη σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης της δημόσιας κατανάλωσης,
Είναι προφανές ότι οι μειώσεις αυτές δεν μας βάζουν μόνο σε έναν κύκλο αβάσταχτης λιτότητας, αλλά και ότι θέτουν ευθέως σε σοβαρή αμφισβήτηση την πιθανότητα επίτευξης των ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ που προβλέπει η κυβέρνηση για το 2005 και τα επόμενα χρόνια. Ας έρθουμε όμως λίγο στις προεκλογικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά που τόσο απλόχερα υποσχεθήκατε, σε αυτά με τα οποία προσπαθήσατε να χτίσατε μια σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία, την οποία 10 μόλις μήνες μετά τις εκλογές έχετε η ίδια υπονομεύσει μέσα από την πολιτική σας. Στις 22 Δεκεμβρίου του 2003, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, εξηγώντας τον όρο «νέα οικονομική πολιτική», ανέφερε ότι στόχος είναι να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης και να επιτύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης στο 5,5%. Όσοι σήμερα διάβασαν προσεκτικά την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, βλέπουν ότι τέτοιοι ρυθμοί δεν πρόκειται να επιτευχθούν. 3,9 για το 2005, 4 για το 2006, 4,2 για το 2007 και βεβαίως αν λάβουμε υπόψη μας τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σαφές ότι θα έχουμε ακόμα μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης, καταλαβαίνουμε όλοι το μέγεθος του ψεύδους και της ασυνέπειας. Τι έλεγε ο Πρωθυπουργός πέρυσι στη Βουλή κατά τη συζήτηση πάντα του προϋπολογισμού? Το πρόγραμμα δημοσίων δαπανών, εννοώντας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είναι ευάλωτο στα χέρια της κυβέρνησης. Φοβάμαι, έλεγε, ότι οι επενδυτικές δαπάνες μπορεί να περικοπούν για να καλυφθεί μέρος του ελλείμματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μείωση 16,1% σε τρέχουσες τιμές φέτος στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή αλλιώς 1,2% του ΑΕΠ. Να πώς μειώνει το έλλειμμα η Νέα Δημοκρατία, περικόπτοντας τις δημόσιες επενδύσεις για τις οποίες τόσο ανησυχούσε. Και επειδή είναι πολύ εύκολο οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας να ισχυριστούν πως αυτό οφείλεται στη μείωση των δαπανών για τα Ολυμπιακά έργα, η αλήθεια είναι πως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν αφαιρέσουμε αυτές τις δαπάνες, η καθαρή αύξηση που προκύπτει είναι 1,4%. Με αναμενόμενο πληθωρισμό 2,8, είναι προφανές πως μιλάμε για μείωση των πραγματικών επενδυτικών δαπανών. Τι έλεγε στην ίδια ακριβώς ομιλία ο κύριος Καραμαλής? Φοβάμαι πως η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνη της Εσθονίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας. Μόλις προχτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας από τους εγκυρότερους αξιολογικούς οίκους, η Fitch, προχώρησε σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας, ενώ τον Νοέμβριο είχαμε άλλα χαρμόσυνα νέα από τη Standard & Poor. Στη δεκαετία 1993-2003 θέλω να θυμίσω ότι η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας ανέβηκε κατά 4 βαθμίδες από όλους τους διεθνείς οίκους. Από τον πρώτο χρόνο της δικής σας διακυβέρνησης έχει αρχίσει η αντίστροφη πορεία, οι προβλέψεις σας έχουν απολύτως επιβεβαιωθεί σε σχέση με όσα πέρυσι λέγατε, υπάρχει όμως μια πολύ συγκεκριμένη διαφορά, δεν είστε πια στην αντιπολίτευση, είστε κυβέρνηση και τώρα έρχεστε αντιμέτωποι με αυτά τα οποία προβλέπατε, τα οποία όμως σήμερα είναι αποτέλεσμα της αδιέξοδης και ανεύθυνης πολιτικής σας. Οι γενικές κατευθύνσεις και τα μέτρα της πολιτικής δαπανών που θα εφαρμόσετε σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού συνοψίζονται στην ήπια δημοσιονομική προσαρμογή, έτσι όπως πολύ ωραία την έχετε βαφτίσει, στον περιορισμό των καταναλωτικών δαπανών και της πατάλης, στην μείωση των στρατιωτικών εξοπλισμών και στην πολυδιαφημισμένη αναδιάρθρωση των δημοσίων δαπανών υπέρ της υγείας, της παιδείας και της ενίσχυσης γενικότερα του κοινωνικού κράτους. Καταρχήν πρέπει να σημειώσουμε μια μεγάλη αντίφαση ανάμεσα στην τόσο άσχημη δημοσιονομική κατάσταση που παραλάβατε, στην μαύρη τρύπα της ελληνικής οικονομίας και την ήπια δημοσιονομική απογραφή την οποία επιλέξατε. Πραγματικά, αν η κατάσταση είναι τόσο άσχημη όπως την περιγράψατε, κάθε λογικός άνθρωπος θα περίμενε τη λήψη πολύ δραστικότερων μέτρων. Κανένας δεν μπορεί να πιστεί ότι η ήπια δημοσιονομική προσαρμογή επαρκεί για να αντιμετωπίσει την τόσο άθλια κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Προφανέστατα, η απογραφή έχει συμβάλει σε αυτή την πλήρη σύγχυση που παρουσιάζεται. Μας πληροφορεί η κυβέρνηση ότι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής της είναι η δημοσιονομική απογραφή.
Και αυτό σαν στοιχείο της διαφάνειας που πρέπει να διέπει τη λειτουργία του κράτους, να αποκαταστήσετε την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων στους διεθνείς οργανισμούς, να εξασφαλίσετε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της οικονομίας. Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κανένας δεν έχει αντίρρηση και δεν μπορεί να έχει αντίρρηση στην ανάγκη να γίνει μια πραγματική απογραφή που να αποτυπώνει με ακρίβεια και λογιστική συνέπεια τους λογαριασμούς διαχείρισης των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού και της κρατικής περιουσίας. Το δυστύχημα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση, παρά τους ισχυρισμούς για τις προθέσεις, τα κίνητρά σας και το αποτέλεσμα, απογραφή με την ουσιαστική έννοια του όρου δεν έγινε ποτέ, γιατί ποτέ δεν επιχειρήθηκε. Αυτό που έγινε ήταν μια λογιστική αναταξινόμηση γνωστών δημοσιονομικών στοιχείων και η στατιστική επανεκτίμηση ορισμένων μεγεθών με άγνωστη μεθοδολογία και πλήρη αδιαφάνεια. Τι είδους απογραφή θα μπορούσε να έχει γίνει όταν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα στοιχεία παραλαβής του εξοπλιστικού υλικού των ενόπλων δυνάμεων. Τα στοιχεία αυτά ζητήθηκαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την Eurostat. Δεν τα δώσατε με την φεδρή δικαιολογία περί απορρίτων πληροφοριών. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν ενήργησε με σκοπό να αποκαλύψει την αλήθεια, αλλά με σκοπό να μεταφέρει το βάρος των στρατιωτικών δαπανών στα προηγούμενα χρόνια, εξυπηρετώντας ανεύθυνα τα μικροκομματικά της συμφέροντα. Όλοι γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των παραλαβών στρατιωτικού υλικού δεν έχει ακόμα παραλυφθεί και επομένως θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ελλείμματα των αντίστοιχων διαχειριστικών χρήσεων. Οι λίγες σχετικά παραλαβές που μπορεί να έγιναν θα μπορούσαν να προσθεθούν στα ήδη δηλωθέντα στοιχεία χωρίς να έχουν σημαντική επίδραση για τα έτη πριν το 2000. Προφανώς όμως, κάτι τέτοιο κρίθηκε ότι δεν συμφέρει την κυβέρνηση και γι' αυτό αρνήθηκε να δώσει στην Eurostat τα στοιχεία παραλαβών, επιλέγοντας να οδηγήσει την χώρα στον διασυρμό. Και αυτό δεν είναι μια δική μας εκτίμηση. Ο διασυρμός της χώρας είναι η εκτίμηση του αρμόδιου κοινοτικού επιτρόπου, έτσι όπως ανακοινώθηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλης ουσιαστικά της ευρωπαϊκής οικογένειας στη μεγάλη συνέντευξη τύπου που δόθηκε. Τέλος, πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει απογραφή όταν εκατοντάδες ειδικοί λογαριασμοί εξακολουθούν να παραμένουν εκτός προϋπολογισμού, οι περίφημοι λογαριασμοί για τους οποίους μας είχατε κατηγορήσει, τα περίφημα διπλά και κρυφά βιβλία για τα οποία τόσο θόρυβος είχε γίνει και τόσα πρωτοσέλιδα είχατε προκαλέσει. Σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν θέτετε στη διάθεσή μας τα αναλυτικά στοιχεία του κάθε λογαριασμού, του κάθε δημόσιου φορέα που υποτίθεται ότι απογράφηκε. Τα ζητήσαμε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, επιμένετε να τα κρύβετε, στο όνομα φαντάζομαι και αυτό, της πολυδιαφημιζόμενης διαφάνειάς σας. Ας έλθουμε τώρα σε μια άλλη βασική προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία και πάλι δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο στις προτάσεις της. Το περίφημο θέμα του περιορισμού της σπατάλης, το νοικοκύρεμα. Θα μπορούσε βέβαια στον πρώτο χρόνο της θητείας της, σαν κυβέρνηση, να έχει δώσει τουλάχιστον ορισμένα δείγματα της πρόθεσής σας και της προσπάθειάς σας να εντοπίσετε και να περιορίσετε τις σπατάλες στη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Ανταυτού κάνατε ακριβώς το αντίθετο. Σε όλες τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού του 2004, που δεν καταρτίστηκε από εσάς, και άρα με τη γνωστή μικροκομματική σας αντίληψη, όχι μόνο δεν εξοικονομήσατε πιστώσεις, αλλά πραγματοποιήσατε σημαντικότατες υπερβάσεις δαπανών, χωρίς να δώσετε πιστικές δικαιολογίες και με ανυπέρβλητη πολιτική υστεροβουλία. Το σχέδιο ήταν σαφές. Να φουσκώσουμε τώρα όλες τις δαπάνες στον προϋπολογισμό που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, για να μην τις έχουμε μπροστά μας το 2005. Δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά στην εισηγητική έκθεση του νέου προϋπολογισμού για εντοπισμό περιπτώσεων που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πόροι. Οι μόνες περιπτώσεις που προτείνονται περικοπές, και εδώ φαντάζομαι ότι όλοι θα χαμογελάσουν, είναι τα Ολυμπιακά έργα και οι εκλογικές δαπάνες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σήμερα, 6 μήνες μετά την Ολυμπιάδα και αρκετούς περισσότερους μετά τις εκλογές του Ιουνίου, τις ευρωεκλογές, θα ήταν πραγματικά εξαιρετικά παράδοξο να εγγράφατε πιστώσεις για αυτά τα γεγονότα. Άλλωστε, είναι προφανές ότι συνεχίσατε να δαπανάτε χρήματα για αυτούς τους λόγους και μάλιστα με έναν αλόγιστο τρόπο, εντάσσοντας πάρα πολλά έργα στην
στην κατηγορία των Ολυμπιακών έργων στο πλαίσιο της Ολυμπιακής προετοιμασίας, ενώ είναι και σαφές ότι με άλοθη το ζήτημα των εκλογών, των ευρωεκλογών του Ιουνίου, δεν διστάσατε να δώσετε με ιδιαίτερη απλοχεριά επιδόματα, αμοιβές και άλλες δαπάνες, φουσκώνοντας και πάλι τον προϋπολογισμό του 2004. Από την άλλη πλευρά, στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού για το 2004, η κυβέρνηση εμφανίζει μια συνολική υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών κατά 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ από το επίπεδο των πιστώσεων που είχαν εγκριθεί με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Πέραν αυτού, ένας μεγάλος όγκος δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και έχουν χαρακτηριστεί ως χρηματοπιστωτικές, οι περίφημες δαπάνες κάτω από τη γραμμή, δεν έχουν περιληφθεί στο ύψος του ελλείμματος, το ύψος τους ξεπερνά τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ και θα επιβαρύνει βεβαίως το έλλειμμα, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς σας, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού κατά 1,8% του ΑΕΠ. Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συνολικό έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης θα ανέλθει από αυτή την αιτία και μόνο σε 8,7% του ΑΕΠ από το 6,9% που αναφέρεται στην συγκριτική έκθεση, και το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα αυξηθεί σε 7,1% από 5,3% αντιστοίχως. Μετά τη διαφάνεια και τον περιορισμό της σπατάλης, το νοικοκύρεμα στο οποίο αναφέρθηκα, ο τρίτος βασικός άξονας της πολιτικής δαπανών, όπως αποτυπώνεται με ιδιαίτερη έμφαση και κοινωνική ευαισθησία στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού, είναι η αναδιάρθρωση των πιστώσεων υπέρ της υγείας, της παιδείας και της ενίσχυσης γενικότερα του κοινωνικού κράτους. Στην ομιλία του κ. Καραμαλή στον προϋπολογισμό του 2004 υπήρχε η εξής αποστροφή, τη θυμόμαστε όλοι. Έλεγε, όταν χάνονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, μη με ρωτάτε από πού θα βρεθούν ποσά για την κοινωνική πολιτική. Ερχόμαστε λοιπόν ένα χρόνο αργότερα. Ο κύριος Καραμαλής είναι πια πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία είναι πια κυβέρνηση, αλλά δεν είδαμε πουθενά τις κοινωνικές δαπάνες να αυξάνονται όχι κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ούτε καν κατά ένα. Δεν είδαμε να εξοικονομούνται 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είδαμε να εξοικονομείται ούτε καν 1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην ίδια ομιλία του και κάτω από τον βαρύγδουπο και τόσο έβυχο ήχο «Παιδεία, η πρώτη μας προτεραιότητα, η πρώτη μας επιλογή», υπάρχει και πάλι μια μεγάλη δέσμευση για τη σταδιακή αύξηση των κρατικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ για την παιδεία. Θέλετε να μάθετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ποια θέση βρίσκεται το Υπουργείο Παιδείας από πλευράς αύξησης δαπανών? Είναι μόλις την 10η, πίσω από το Υπουργείο Αιγαίου, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και άλλα υπουργεία τα οποία έχουν υψηλότερη θέση στις προτεραιότητάς σας. Σας θυμίζω ότι η αναμενόμενη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ θα είναι 7,3%. Άρα το μερίδιο της παιδείας στο ΑΕΠ όχι μόνο δεν αυξάνεται όπως υποσχεθήκατε, αλλά αντίθετα μειώνεται. Από την εισηγητική έκθεση διαπιστώνεται ότι τόσο ο τομέας της εκπαίδευσης και της υγείας πρόνοιας παρουσιάζουν έναν ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τη μεταβολή των πιστώσεων από το μέσο ρυθμό μεταβολής των συνολικών δαπανών του 2005. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ρυθμός μεταβολής στους τομείς αυτούς παραμένει αισθητά χαμηλότερος από τον προβλεπόμενο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, με συνέπεια να έχουμε απόκληση από το στόχο αύξησης του ποσοστού συμμετοχής στο ΑΕΠ για το 2005. Στον τομέα της ασφάλισης και της περίθαλψης, οι επιχορηγήσεις του κράτους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και οι δαπάνες περίθαλψης των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν συνολικά κατά 14,5% το 2005, όταν η αύξηση το 2004 που είχατε κατακεραυνώσει ήταν της τάξης του 16,1%. Οι πιστώσεις για αύξηση του ΕΚΑΣ θα αυξηθούν μόνο κατά 10% σε σύγκριση με 33,5% τον προηγούμενο χρόνο. Μας είχατε και τότε εγκαλέσει, ενώ δεν διευκρινίζεται το συγκεκριμένο ποσό της πίστωσης που θα διαθέσετε για την αύξηση των συντάξεων του ΟΓΑ. Πόσες ακριβώς θα είναι οι αυξήσεις και για το ΕΚΑΣ και για τον ΟΓΑ δεν έχετε ανακοινώσει πουθενά. Αν κρίνουμε όμως από το ύψος των συγκεκριμένων πιστώσεων που προτείνονται για κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι ούτε οι μισές από τις αντίστοιχες αυξήσεις που χορήγησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή θα είναι κάτω από 12 και 15 ευρώ αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπεται να αυξηθούν με ρυθμό 5,9% το 2005 σε σύγκριση με το 10,8% του 2004 και το 10,7% του 2003. Είναι προφανές ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις για μισθούς και συντάξεις δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες, ούτε βεβαίως οι προσλήψεις που κατά καιρούς είχαν εξαγγελθεί μπορούν να υλοποιηθούν με τα 70 εκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν συνολικά για όλα τα Υπουργεία. Ειδικά στην περίπτωση των συντάξεων, η προβλεπόμενη αύξηση των πιστώσεων κατά 4% θα περιλάβει και τους νέους συνταξιούχους, οι οποίοι αυξάνονται τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον με ρυθμό 1% ετουσίως. Έτσι, η αύξηση των συντάξεων θα είναι κατά πολύ μικρότερη σε σύγκριση με τα ψίχουλα του ΠΑΣΟΚ, για τα οποία τόσα λέγατε στη Βουλή και στα τηλεοπτικά παράθυρα. Στον προϋπολογισμό που φαίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει ειδική πίστοση για καταβολή επιδόματος θέρμανσης. Σας θυμίζω ότι δώσαμε 50.000 ευρώ και ο κύριος Αλογοσκούφης αρθρογραφούσε λέγοντας ότι πρέπει να δοθεί τουλάχιστον 100.000 ευρώ επίδομα θέρμανσης στους χαμηλόμαστους και συνταξιούχους. Υπάρχει ανεπάρκεια πίστοση για επέκταση πολυτεχνικών επιδομάτων σε οικογένειες με 3 παιδιά, ανεπάρκεια πιστώσεων για προσλήψεις νέου προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Υγείας, ουσιαστική μείωση των πιστώσεων για τις εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ, όταν μάλιστα το νέο σύστημα που ήδη εφαρμόζεται, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, όχι παραπάνω, θα απαιτήσει πολύ περισσότερες πιστώσεις από το 2004. Ένα λεπτό όπως όλοι οι κύριοι συνάδελφοι. Ανεπάρκεια των πιστώσεων για εφαρμογή των νέων προγραμμάτων και δράσεων που περιγράφονται στην εισηγητική έκθεση για το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η γενική θεώρηση του ρόλου και της σημασίας που φαίνεται να επιφυλάσσει η κυβέρνηση για τον κρατικό προϋπολογισμό είναι προφανές ότι δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Για μας οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Η αναδιανεμητική παρέμβαση και η συνεισφορά του στη δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων και του πλούτου απουσιάζουν ουσιαστικά στον κατατιθέμενο προϋπολογισμό. Αντί να μας καλείτε να ζητήσουμε συγγνώμη, αντί να ξοδεύεστε σε τόσο ανέξοδα και ανούσια επιχειρήματα, αποφασίστε επιτέλους αν μπορείτε να κυβερνήσετε. Οι μάσκες έχουν πέσει και σε λίγο έρχεται ο λογαριασμός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε. Ο κύριος Αγοραστός έχει το λόγο. Και με τον κύριο Αγοραστό κλείνουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τους κυρίους συναδέλφους και τις κυρίες συνάδελφες που είναι για αύριο. Η συνεδρίαση αύριο θα ξεκινήσει ακριβώς 6 ώρα. Ακριβώς 6. Ορίστε, κύριε Αγοραστή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Κύριος Παπαγεωργίου και κυρία Παπαδημητρίου είναι οι δύο πρώτοι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω λέγοντας σε εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι ασκείτε αντιπολίτευση, ασκείτε κριτική, προσποιούμε η απώλεια μνήμης για τα παρελθωτικά σας πεπραγμένα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα σήμερα, διότι συμβαίνει να μιλήσω στον πρώτο προϋπολογισμό της κυβέρνησης του Κώστα του Καραμαλή, στον πρώτο προϋπολογισμό της νέας διακυβέρνησης. Συζητούμε περί ενός προϋπολογισμού για τον οποίο όλοι μας πρέπει να κάνουμε την υπέρβασή μας και να υπηρετήσουμε την ουσία της πολιτικής. Οφείλουμε όλοι να το μελετήσουμε, να αναλύσουμε το διεθνές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείται και η ελληνική οικονομία, να δούμε χωρίς παροπίδες ποια είναι η κατάσταση γύρω μας. Κάνοντας όλα αυτά, πιστεύω ότι κάθε καλοπροαίρετος καταλήγει αναπόφευκτα στις εξής διαπιστώσεις για τον προϋπολογισμό του 2005. Είναι ο πρώτος που συντάσσεται με όρους καταγραφής δαπανών όπως συμφωνήθηκαν με την Eurostat. Υλοποιεί τη βασική στρατηγική επιλογή της νέας διακυβέρνησης για ήπια προσαρμογή. Αναρωτήστε, τι σημαίνει ήπια προσαρμογή. Ήπια προσαρμογή σημαίνει αποτελεσματική οικονομική πολιτική για μείωση του ελλείμματος σε επίπεδο κάτω από το 3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Σημαίνει αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Σημαίνει πολιτική που δεν μετακυλεί τα οικονομικά βάρη του κράτους στον πολίτη. Δεν πληρώνει πλέον ο πολίτης τις αμαρτίες των άλλων. Επαναρχόμενος στον προϋπολογισμό, θέλω να σας πω ότι είναι ο πρώτος που συντάσσεται με σεβασμό και ενδιαφέρον στο μόχθο του πολίτη.
είναι ο προϋπολογισμός που αναφέρεται στην κοινωνία. Γίνεται με συνέστηση της κοινωνικής πραγματικότητας, της κοινωνικής ευθύνης. Ο προϋπολογισμός, αγαπητοί συνάδελφοι, συντάχθηκε για τον πολίτη, με ευθύνη απέναντι στον πολίτη, με τη σκέψη μας στον πολίτη. Δεν συντάχθηκε ερήμην της κοινωνίας. Θα αναρωτηθεί κάποιος, μα ποια είναι η μαγική, η μυστική συνταγή που ακολουθεί η νέα διακυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση για να τα πετύχει όλα αυτά. Γιατί αυτά που φαίνονται ως συνταγή επιτυχίας δεν τα υιοθετούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τρία πράγματα. Κοινωνική ευθύνη, πραγματική, όχι δημιουργική λογιστική, όχι εικονική πραγματικότητα, συγκεκριμένη, σαφή στρατηγική. Πού βρισκόμαστε, πού θέλουμε να πάμε, πώς θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο θυμόσοφος λαός λέει, και πολύ σωστά, ότι είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Το κακό με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχτιζαν την ελληνική οικονομία, το μέλλον της χώρας μας, πάνω στην άμμο. Και υποσχόταν παλάτια, μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη ποιότητα ζωής στον ελληνικό λαό. Μια ζωή που φυσικά δεν ήρθε ποτέ. Είναι ξεκάθαρο. Είναι εύκολα αντιληπτό, λοιπόν. Η νέα διακυβέρνηση στερεώνει την ελληνική οικονομία πάνω σε γερά θεμέλια. Δίνει τέλος στην εικονική οικονομία, στην εικονική πραγματικότητα. Λέει ναι στην πράξη σε μια νέα οικονομική πολιτική. Μια οικονομική πολιτική επιθετική. Γιατί η Ελλάδα πρέπει, έστω και αργοπορημένα, να βγει μπροστά, τολμηρά, θαρετά, να διεκδικήσει επενδύσεις και να αξιοποιήσει τα ενυπνώσει σήμερα κεφάλαια. Αναπτυξιακή στην πράξη, με ορατό όφελος για τον πολίτη, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τον επιχειρηματία, τον μικρομεσαίο, τον εργαζόμενο, τον άνεργο, τον συνταξιούχο, το παιδί. Με σεβασμό και ειλικρινές ενδιαφέρον για τον επιχειρηματία. Όχι άκρητα, όχι ανεξέλεκτα, όχι με συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Ενθυμούμε το 1994, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερνε ως νέα κυβέρνηση τον προϋπολογισμό στη Βουλή, είχε δηλώσει: είτε θα κατεπολεμήσουμε το δημόσιο χρέος, είτε...